Ναι, το μύρο του Πνεύματος ποιμήν λάμψα του οφθείς Την Θείαν Ενεργίαν Παρά Θεού Δαψιλός Θαυμάτων επλούτησαν Δε μόνας απελαύνει, ασθενούντας ιαστε νόσους αποδιώκην και πληρούντας αιτή. Παρθένιε ιεράρχα των προσιών Ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκου, εορτάζει από την Εκκλησία μας την 7η του μηνός Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Παρθένιος, έζησε κατά τους χρόνους του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Ήταν γιος του διακόνου Χριστοδούλου της Μελιτουπόλεως στον Ελίσποντο. Παρότι εστερεί το μόρφωσις, παρακολουθούσε με προσοχή στην εκκλησία τα αναγνώσματα από την Αγία Γραφή και από νεαρή ηλικία προσπαθούσε να τα εφαρμόσει στη ζωή του. Έτσι ό,τι μικροέσοδα του απέδιδε το επάγγελμα του ψαρά που ασκούσε, τα μοίραζε στους φτωχούς, χωρίς να κρατάει τίποτε για λογαριασμό του. Η αγάπη του προς τον πλησίον έγινε ονομαστή στην περιοχή και ο επίσκοπος Μελιτουπόλεος Φιλιτός τον χειροτώνησε πρεσβύτερο παρά την θέλησή του, αναθέτοντάς του ως καθήκον να περιοδεύει την επισκοπική περιφέρεια και να επισκέπτεται τους πιστούς. Η χάρις του Θεού επερίσευσε τότε στον Άγιο Παρθένιο με πλήθος θαυμάτων και ιάσεων. Συνάντησε μια ημέρα στον δρόμο του έναν άνθρωπο που ένα σταύρος με το κέρατό του του είχε βγάλει το μάτι. Ο Άγιος το ξαναέβαλε στην θέση του και τον θεράπευσε. Μιαν άλλη φορά θεράπευσε μόνο με το σημείο του σταυρού μια γυναίκα που είχε προσβληθεί από ανίατο καρκίνο. Γι' αυτό και θεωρείται προστάτη των καρκινοπαθών ο Άγιος Παρθένιος. Ενώπιον τόσων αποδείξεων θεία εύνοιας, ο Μητροπολίτης της Κιζίκου Ασχόλιος τον χειροτώνησε επίσκοπο της Λαμψάκου, πόλης που ακόμη ήταν βυθισμένη στην ειδωλολατρία. Με τις νηστείες, τις προσευχές, τα εμπνευσμένα λόγια και το παράδειγμα της Ευαγγελικής Πολιτείας του, ο Άγιος κατέφερε να μεταστρέψει τους κατοίκους της Λαμψάκου και να τους φέρει στην πίστη του Χριστού. Μετά από επίσκεψη στην αυλή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έλαβε την άδεια να καταστρέψει τους ναούς των λατρών, καθώς και πήρε τα αναγκαία χρήματα για την ανέγερση μιας εκκλησίας. Η εκκλησία πράγματι αποπερατώθηκε. Έμεινε μόνο να μεταφερθεί εκεί μια μεγάλη πλάκα, για να καλυφθεί η Αγία Τράπεζα. Ο φθονερός όμως δαίμονας κέντρισε τα βόδια που έσερναν την άμαξα και τα βόδια αφινίασαν και ο αμαξάς συνεθλίβει κάτω από τους τροχούς της αμάξης. Ο Άγιος τότε ανέπεμψε θερμή και σία προς τον Κύριο και ο αμαξάς επανήλθε στη ζωή. Ο Άγιος Παρθένιος ήταν ο φιλόστοργος πατέρας και η πρόνοια της πόλεως δεν υπήρχε ασθένεια που να μην την θεραπεύσει. Σε βαθμό που προς μεγάλη του ζημία οι γιατροί είχαν μείνει χωρίς δουλειά. Όπως τα σκοτάδια διαλύονται από το φως, οι δαίμονες τρέπονταν σε φυγή όταν πλησίαζε ο Άγιος. Μια ημέρα, την ώρα που εξέβαλε με εξουσία τον δαίμονα από ένα φτωχό άνθρωπο, το πονηρό πνεύμα τον οικέτευσε λέγοντας « «Δώσε μου έναν τόπο να μείνω, περιμένοντας την τρομερή χρήση, ή άσε με τουλάχιστον να μπω στα γουρούνια». «Όχι», του απάντησε ο Άγιος, «αλλά σου προσφέρω έναν άλλο άνθρωπο, αν βγεις από αυτόν τον δύστιχο. «Ποιον άνθρωπο», ρωτάει ο δαίμονας. «Εμένα». «Έλα και κατήκησε μέσα μου», είπε ο Άγιος στο ακάθαρτο πνεύμα. Και με τα λόγια αυτά το πονηρό πνεύμα τράπηκε σε φυγή, σαν να είχε πάρει φωτιά και φώναζε «Πώς θα μπορούσα να μπω στον ναό του Θεού! Α, μεγάλη η δύναμη των χριστιανών!» Ο Άγιος Παρθένιος μετέβη μία ημέρα στην Ηράκλεια, Μητρόπολη της Τράκης, όπου βρήκε τον επίσκοπο βαριά άρρωστο. Ο Θεός του φανέρωσε ότι η πραγματική αιτία του κακού ήταν η φιλαργυρία, «Σήκω», είπε στον ασθενή, «γιατί δεν υποφέρεις από ασθένεια του σώματος, αλλά της ψυχής. Δώσε πίσω στους φτωχού τα αγαθά που καταχράστηκες παράνομα και θα βρεις πάλι την υγειά σου». Ο επίσκοπος, αντιλαμβανόμενος το σφάλμα του, προσέφερε όλα τα αγαθά του στον Παρθένιο για να τα μοιράσει αυτός σε όσους είχαν ανάγκη. «Όχι», απάντησε ο άνθρωπος του Θεού, σε εσένα εναπόκειται, μιας και σου δίνει ο Θεός την δύναμη γι' αυτό, να δώσει πίσω στους φτωχού ό,τι τους ανήκει. Ο Μητροπολίτης είπε τότε να τον μεταφέρουν στο ναό της Αγίας Γλυκερίας, προστάτηδος της πόλεως, και εκεί μοίρασε όλα τα αγαθά του σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Τρεις ημέρες αργότερα ανέκτησε πλήρως την υγεία του. Κατά την παραμονή του στην Ηράκλεια, ο Άγιος Παρθένιος θεράπευσε και άλλους ασθενείς. Ευλόγησε χωράφια και καλλιέργειες, προβλέποντας με ακρίβεια πόσοι θα ήταν η σοδιά. Και τη στιγμή που αποχαιρετούσε τον Μητροπολίτη, προείπε τον επικείμενο θάνατό του και όρισε ποιος θα έπρεπε να είναι ο διάδοχός του. Επέστρεψε κατόπιν στην Λάμψακο, όπου σε λίγο καιρό ο Άγιος Παρθένιος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, κληροδοτώντας στο πίμνιό του το άρωμα της ευωδίας των θαυμάτων του και το παράδειγμα της Αγίας Πολιτείας του. Μόλις πληροφορήθηκαν την κοίμησή του, όλοι οι επίσκοποι της περιοχής έσπευσαν στην κηδεία του για να τον τιμήσουν και να αναπέμψουν θερμές ευχαριστίες προς τον Θεό.